Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Σημακοπούλου. Πριν από δύο εβδομάδες ήτανε, αναβλήθηκε για άλλη μια φορά η δίκη του κύριου Νίκου Γεωργιάδη, του campaign manager του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να πάρει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και του αφανούς υπαρχηγού, γιατί είναι από τους ανθρώπους που ακόμα κάνουν κουμάντο μαζί με τον Μητσοτάκη, όπου διώκεται για τη γνωστή ιστορία της Μολδαβίας, για ασέλεια σε βάρος ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος επαμοιβή. Και η κυρία Σημακοπούλου πήγε εκεί συνοδευόμενο με τον κύριο Κερανάκη. Υποθέτω και να δηλωθεί ως μάρτης. Λοιπόν, αυτό πού κολλάει στην ηθική της πολιτικής? Το να υπερασπίζει σε κάποιον ο οποίος κατηγορείται για ασέλεια σε ανήλικους επαμοιβή. Θα ήθελα πολύ να ακούσω την απάντηση. Με ρωτάτε εμένα? Βεβαίως. Γιατί σας αφορά? Με αφορά. Ναι, είστε... Μα τι λέτε τώρα, μια δημόσια υπόθεση, ο στενότερος συνεργάτης της Πρώτης Δημοκρατίας πάει συνοδευόμενος από εσάς, δηλώνει στους μάρτυρες μαζί με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου στο δικαστήριο που διώκεται για ένα τέτοιο δημοτικό αδίκημα και δεν με αφορά, όλους τους πολίτες αφορά. Όταν θα ολοκληρωθεί η δίκη, θα σας απαντήσω. Σοβαρά. Μάλιστα. Όταν ολοκληρωθεί η δίκη, θα σας απαντήσω. Εντάξει. Τι λαθός καταλαβαίνω. Αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό το κάνετε τώρα. Για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Τι εντυπώσεις, κύριε Σημακοπούλου? Αν είσαι δικός μου συνεργάτης, τολμούσε, αν κατηγορείται για κάτι τέτοιο, θα το απαγόρευα να με πλησιάσει το ένα χιλιόμετρο. Αυτό... Αν δεν μου φέρει αμετάκλητη, αθωωτική απόφαση, ελλείψη πράξεως. Δεν είναι ούτε παραγραφές, ούτε μειοψηφίες, ούτε ελαφρυντικά, ούτε αμφιβολίες. Δεν πιστεύετε στο τεκμήριο της αθωότητος? Δεν είναι συνεργάτης. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σας είπα και μην κάνετε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνετε. Θέλω τι να κάνω, σας δηλαδή, πω ότι με κάθε ειλικρίνεια, ναι, ότι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή, ναι, μου προκαλεί αηδία. Σοβαρά. Μάλιστα. Εσείς πάτε σε κατηγορούμενο για ασέλεια σε βάρος ανηλίκων, επαμοιβή. Ως μάρτυρας υπεράσπισης και σας προκαλώ εγώ αηδία. Να πάρετε μια δραμαμίνη να σας περάσει. Και είμαι απολύτως σίγουρη. Εγώ δεν ανήκω στη συντεχνία σας. Εκπορεύεται από κάπου αλλού. Από πού εκπορεύεται, την κοινή λογική? Όχι. Και από τις αξίες του ελληνικού έθνους εκπορεύεται. Πω, ντροπή. Ναι. Εκπορεύεται από τη δική σας πολιτική. Να το πείτε στον καθρέφτη σας την επόμενη φορά που θα πάτε στο δικαστήριο. Και ματαιοδοξία. Εγώ παρακαλώ, λοιπόν. Οι τηλεθεατές και οι πολίτες που ψηφίζουν καταλαβαίνουν τι κάνω, πάρα πολύ καλά. Αρνούμε να σπηλώσω τις υπολήψεις ανθρώπων, πολλό δε μάλλον. Όταν δεν έχουν καταδικαστεί για οτιδήποτε. Πιστεύω ότι υπάρχουν διώξεις οι οποίες είναι απολύτως πολιτικές και όταν μαρτυρώ... Ήταν πολιτική δίωξη του Νίκο Γεωργιάδη στη Μολδαβία. Όταν μαρτυρώ... Είχαν οι Μολδαβοί πολιτικούς λόγους. Όταν μαρτυρώ σε δικαστήριο... Να φτιάξω μια δικογραφία. Βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και λέω την αλήθεια. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Θα το κάνω βεβαίως. Και θα κρυθείτε. Λοιπόν, και εσείς δηλαδή γνωρίζετε για την θα υπόθεση. Κρυθείτε. Και εσείς θα κριθείτε, ναι, δημόσια για αυτό που κάνετε, το οποίο είναι πραγματικά από τα πιο ποταπά πράγματα που έχω ποταπά. Πει. Ποταπά. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Παρακαλώ. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Παρακαλώ. Έχετε το θράσος να απαντάτε έτσι σε κάτι τέτοιο? Βεβαίως. Οι τηλεθεατές θα έχουν σηκωθεί τρίχες με αυτό που ακούσανε μόνο. Έχω την αξιοπρέπεια. Έχετε αξιοπρέπεια. Την ίδια με τον Νίκο Γεωργιάδη έχετε και προφανώς. Και το πολιτικό ήθος. Την ίδια αξιοπρέπεια. Και το ίδιο ήθος έχετε τον τόπο για να απαντάτε έτσι. Την σοβαρότητα και το πολιτικό. Αντί να μου λέγατε, ήθος, ξέρετε, είναι φίλος μου και θέλω να το στηρίξω, να το καταλάβαινα. Αλλά να απαντάτε έτσι επιθετικά, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη δεν θέση. Δεν σας χρωστάω καμία απάντηση για τίποτα. Χρωστάτε στους πολίτες. Δεν χρωστάτε κανέναν απάντηση. Δεν είστε σε κανένα βουκάτο για να κάνετε ό,τι θέλετε και να το θέλετε. Βεβαίως και απολογούμε και, από μένα έλεγε, και ψηφίζομαι και απολογούμε και αυτό συμβαίνει. Και λέω πάντα την αλήθεια και υπερασπίζομαι την αλήθεια και το δίκαιο. Και αυτό κάνω παντού όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Και αυτό θα κάνω. Και όταν θα ολοκληρωθεί η υπόθεση και το κάνω για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί δεν αντέχω άλλο να θυγεί η υπόλοιψη ενός πολύ σοβαρού ανθρώπου, αλήθεια, μάλιστα, ειλικρινά, ναι, κρατήστε αυτό που σας λέω. Για αυτό που κάνατε απόψε, κύριε Κρανιδιώτη, ναι, θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Εσείς θα με πάτε. Εγώ θα εσείς σας θα πάω αίμα. Πηγαίνετε σε μια υπόθεση παιδεραστής επαμοιβή και θα με πάτε εσείς αίμα. Σοβαρολογείτε. Έχετε πολύ θράσος. Λοιπόν, ανήκετε τέλους σε μια συντεχνία στην οποία εγώ δεν ανήκω και δεν πρόκειται να ανήκω ποτέ. Ευτυχώς. Και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ. Είπα ότι πάω σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, 2 λεπτών.